Γεια χαρά παιδιά και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο Tech with Coffee. Καταρχάς, να ευχαριστήσω όσους πήρατε μέρος στον προηγούμενο διαγωνισμό για το The Last Thinker City of Colors από την Mimi Productions και ήρθε η ώρα να κάνουμε πρώτα απ' όλα την κλήρωση. Εδώ είστε όλοι μαζεμένοι μέσα στο κουτάκι. Όπως είπαμε, ήταν τρεις οι κωδικοί που μας έστειλαν. Τρεις θα είναι και οι νικητές. Κουνάω. Πρώτος νικητής. Η νικήτρια. Ανακατεύω λίγο. Και... τραβάω. Λοιπόν, ο πρώτος νικητής είναι... ο Lucky Samrock. Συγχαρητήρια Lucky Samrock. Κερδίζεις μια κόπια από το παιχνίδι για το Steam. Θα πρέπει να μας στείλεις ένα μήνυμα στο κανάλι μας εδώ στο YouTube, πηγαίνοντας Send Message πάνω δεξιά στο About και μετά Send Message. Επόμενος νικητής, νικήτρια, είναι ο Ξενοφών Κουκούτας. Συγχαρητήρια Ξενοφών, κερδίζεις και εσύ ένα κωδικό, θα πρέπει να μας στείλεις και εσύ ένα μήνυμα και ο επόμενος νικητής, νικήτρια, είναι αυτός. Λοιπόν, είναι ο North Gamers. Λοιπόν, North Gamers, κερδίζετε και εσείς ένα κωδικό. Οι υπόλοιποι παιδιά, μην μου αγχώνεστε. Έχουμε πολλά παιχνίδια να δώσουμε. Μιλάμε με indie developers, οι οποίοι ανταποκρίνονται και μας στέλνουν παιχνιδάκια. Σήμερα το παιχνίδι που θα δούμε έγινε funded από το Kickstarter. Μια ομάδα 5 ατόμων, αν θυμάμαι καλά, από την Ταϊλάνδη παρακαλώ. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τα παιδιά που μας στείλανε ένα κωδικό και για να πάρετε μέρος, αυτό που έχετε να κάνετε όπως και στο προηγούμενο διαγωνισμό, να αφήσετε ένα comment, να είστε εγγεγραμμένοι στο κανάλι μας και να πατήσετε ένα thumbs up. Να πω ότι η εταιρεία, όπως είπα, είναι από την Ταϊλάνδη, η publisher είναι από την Αγγλία, ονομάζεται Kiss LTD και έχει δημιουργηθεί το παιχνίδι με το Unreal Development Kit και ονομάζεται Project Nimbus και θυμίζει πάρα πολύ ένα παλιό παιχνίδι το οποίο υπήρχε και στα arcade αλλά και στο Sega Saturn που ονομαζόταν Virtual On και έχει να κάνει με κάποια ανδροειδή τα οποία ελέγχουμε και τα οποία προσπαθούμε να προστατεύσουμε κάποιες περιοχές στον γαλαξία που βρισκόμαστε και επίσης θυμίζει πάρα πολύ ένα παλιό άνιμε το οποίο υπήρχε στις αρχές του 80 μέχρι τέλη 90 πεζόταν ακόμα και στην Ελλάδα και ονομαζόταν Robotech. Όσοι είστε παλιότεροι το θυμάστε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Και ξεκινάμε. Οι εχθροί μας είναι αυτά τα πράσινα τα οποία βλέπετε στο πάνω μέρος και πρέπει να τους φτάσουμε τώρα. Γενικά είναι πολύ γρήγορο το παιχνίδι. Αχ, τον πέτυχα. Οπ, missile alert. Πρέπει να είσαι γρήγορος για να παίξεις το παιχνίδι. Και δεν σε αφήνει καθόλου να πάρεις ανάσα σε κάποια σημεία. Αργότερα τουλάχιστον. Τώρα είναι πιο απλό και σε βάζει μέσα στο παιχνίδι
σαν, φανταστείτε το σαν basic tutorial ένα πράγμα. Σας έχω ρε, σας έχω. Πάει και αυτός. Να βρίσκεται σε εκείνο το σημείο, προβλεμάει με κάποιον, για να δούμε. Πάρτα κι εσύ. Έτσι, εδώ τι έχουμε. Εμφανίστηκε από τον ορίζοντα. Επίθεση. Συνεχώς εμφανίζονται και άλλοι εχθροί. Καθόλου κακό. Αυτή τη στιγμή έχω δύο όπλα. Το ένα είναι το... το όπλο πολυβόλο και το άλλο είναι... τα missiles που έχω. Μπορώ να διαλέξω ποιο από τα δύο θέλω. Γενικά έτσι είναι πολύ open world και... χάνεσαι σε κάποιο σημείο, αλλά... μετά από λίγο το συνηθίζεις. Ένας είναι εκεί. Σούρχονται! Αυτό ήτανε. Εδώ τι έχουμε, κι αλλούς. Ήταν λίγο μακριά, πρέπει να πάω πιο κοντά. Τον πέτυχα τον έναν. Πάει και ο άλλος. Πάει αλλά καταστράφηκε. Ακόμα μαζί είναι. Άτος. Άντε για, άντε για! Ωραία φίλε! Τι είναι, πού είναι ρε, πάνω. Reloading. Καλούτσικο είναι γενικά, παιδιά. Να πω ότι στο σύνολό του θα του βάλω ένα εφτάρι. Θα μπορούσε να ήταν λίγο πιο καθοδηγούμενο, είναι... ή να ήταν λίγο καλύτερη ιστορία. Να μου πεις τι ιστορία να έχεις τώρα με αυτό εδώ, αλλά θα μπορούσε να ήταν. Τέλος πάντων, έτσι κι αλλιώς indie developer είναι. Το παιχνίδι παίζει στα 1080p. Μην κρίνετε τα παιχνίδια, παιδιά, τον indie developer, μην τα κρίνετε όπως κρίνετε
των μεγάλων εταιριών είναι απλά άτομα, είναι λίγα τα άτομα, μάλλον όχι απλά, είναι λίγα τα άτομα τα οποία φτιάχνουν ένα τέτοιο παιχνίδι. Και τώρα πρέπει να κατευθυνθούμε τέρμα κάτω για να μπορέσουμε να... Μέσα από τα σύννεφα! Σε πέτυχα όμως, σε πέτυχα. Αυτό ήταν. Και τώρα πάλι πάνω. Mechwar, Mechwar. Μπορείς να κατευθυνθείς γρήγορα αριστερά και γρήγορα δεξιά ή στο πάνω μέρος. Γενικά σαν να χειρίζεσαι ένα τεράστιο ρομπότ. Τι είναι, δεν πέτυχα. Δεν θα μου ξεφύγεις. Πού είσαι? Μας ξέφυγες. Σ' έχασα. Πάμε πάλι πάνω. Γίνεται ένας πανικός. Αυτό πόνεσε. Πρέπει να αποφύγουμε. Φουτουριστική η πόλη. Σαν πόλη. Το στρατηγείο, τέλος πάντων. Πώς είναι, και έρχονται συνέχεια, ρε. Ωπα, δώδες. Έτσι. Δεν ξέρω από πού μου έρχονται. Ουσιαστικά κλειδώνεις πάνω στον παίκτη και μετά τον πυροβολείς. Δυσκόλυψαν τα πράγματα. Λοιπόν, και κάπου εδώ σας αφήνω, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε το game. Όσοι θέλετε να πάρετε μέρος, αφήνετε το μήνυμά σας. Και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Θα προσπαθήσω, παιδιά, και στο επόμενο επεισόδιο να έχουμε κάποιο game για να δώσουμε από κάποιον indie developer. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου. Να είστε καλά. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά. Να είστε όλοι καλά.